agrinioculture.gr. Ενημέρωση, άποψη, πολιτισμός. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Κωστακόπουλος Χρήστος, είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Κώστα Σπηλιόπουλου, Δυτική Ελλάδα μπροστά. Να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Έχουμε μια περιφερειακή αρχή, η οποία περιφερειακή αρχή έχει δύο θητείες, μία πενταετή και μία τετραετή θητεία, δηλαδή 9 χρόνια διοίκηση περιφέρειας. Και τι αποκόμισαν οι πολίτες από αυτή τη διοίκηση, οι πολίτες αυτής της περιοχής? Πιστεύω ότι αν βγούμε να τους ρωτήσουμε, αν ρωτήσουμε τους πολίτες αυτής της περιοχής, ελάχιστοι θα ξέρουν τι κάνει η περιφέρεια, τι ρόλο έχει η περιφέρεια, πού προσφέρει η περιφέρεια στα δημόσια πράγματα, και κυρίως οι πολίτες ξέρουν ότι αυτή η περιφέρεια, έτσι όπως είναι στημένη με το παλιό σύστημα, δεν άλλαξε τίποτα από την εποχή που ο περιφερειάρχης ήταν ο περιφερειάρχης ο διορισμένος της διοίκησης της κεντρικής από την κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν μία διοίκηση περιφερειακή, η οποία άφησε το παλιό σύστημα να λειτουργεί, είναι μία γραφειοκρατική διοίκηση, η οποία ουδέποτε εξυπηρέτησε τον πολίτη. Ο πολίτης ξέρει ότι όταν θα έρθει σε συναλλαγή με την περιφερειακή διοίκηση, το μόνο που έχει να κάνει είναι να τελεπορηθεί. Είτε αυτό είναι αδειοδότηση επιχειρήσεων, είτε είναι αδειοδότηση των τελευταίων μικρών στάβλων μιας μικρής οικογενειακής επιχείρησης, οι οποίοι θα πάνε στην περιφέρεια να αδειοδοτηθούν και θα βρουν μπροστά τους δεκάδες εμπόδια. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να ξέρουν το πώς λύνεται το ζήτημά τους και ταλαιπωρούνται χρόνια. Από εκεί και πέρα, ποιες ήταν οι υποδομές τις οποίες η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προώθησε αυτά τα χρόνια? Οι πολίτες δεν το γνωρίζουν. Ας μας πει ο κύριος Περιφερειάρχης, να μας πει τους στόχους που είχε στην αρχή της θητείας του, όταν ξεκίνησε να γίνει Περιφερειάρχης, και τι πέτυχε μέσα σε αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ελάχιστα. Εξάλλου, να σας πω κάτι, είναι προσβλητικό για τους πολίτες να βλέπουμε έργα της τελευταίας στιγμής, προεκλογικά έργα, στρώνοντας ασφάλτινο τάπητα σε διάφορα σημεία τα οποία υπήρχε τεράστιο πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια, και μετά από 9 χρόνια που ήρθαν τα δύσκολα για τον Περιφερειάρχη να στρώνεται άσφαλτος. Μου είπε κάποιος πολίτης πρόσφατα ότι όχι μόνο για τα ορεινά τους δρόμους, ας πούμε για τον ορεινό Βάλτο ή στην ορεινή Τριχονίδα, που είναι τεράστιο το πρόβλημα και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν να πάνε στις δουλειές τους και στα σπίτια τους. Μου είπε κάποιος λοιπόν συμπολίτης μας, αν θέλεις να σου φύγουν οι πέτρες από τα νεφρά, πάρε το αυτοκίνητό σου και πήγαινε από την Αμφιλοχία στο Αγρίνιο, που είναι κεντρικός δρόμος. Θα σου φύγουν οι πέτρες. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο και αν ακούγεται κοινικό. Είμαστε εδώ λοιπόν για να προσφέρουμε, να αλλάξουμε αυτή τη λογική και να μπορέσουμε να πάμε τα πράγματα ένα βήμα παρακάτω.